Και πάμε αμέσως ζωντανά στην Αναστασία Ριριάδου. Είναι στο σημείο που έχουν κλείσει αγρότες με τρακτέρ την Εθνική Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής προς τα Μουδανιά, Αναστασία. Και σήμερα, Νίκο, είναι όλη μέρα κλειστή η Εθνική Οδό στον Κόβο στα Μουδανιά από τις 10 το πρωί και θα παραμείνει μέχρι και τις 8 το βράδυ. Βλέπετε εδώ, οι αγρότες έχουν παρατάξει κάθετα τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό και ετοιμάζονται αύριο, Νίκο, να κατέβουν με τα τρακτέρ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Να κάνουν πορεία μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου εκεί θέλουν να δώσουν ψήφισμα στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Όμως, πρόθεσή τους δεν είναι μόνο αυτή, αλλά να έχουν συνάντηση άμεσα και με τον Πρωθυπουργό, γιατί όπως λένε τα μέτρα και αυτά που έχουν ανακοινωθεί αλλά και τα τωρινά δεν τους αφορούν, δεν αφορούν ακαρπία της ελιάς που είναι το μεγάλο τους πρόβλημα και η ζημιά ήταν τεράστια τον τελευταίο χρόνο. Να φανταστεί κανείς ότι όπως μου εξήγησαν το 45% της εξαγώγημης ελιάς είναι από τη Χαλκιδική, το 22 είχαν 105.000 τόνους παραγωγής και πέρσι το 23 μόνο 20.000 τόνους. Τώρα οι υπόλοιποι αγρότες αφού αποχώρησαν από την έκθεση αγρότικα που έχουν μεγάλες κινητοποιήσεις, επιστρέφουν στα μπλόκα τους και ανασυγκροτούνται. Αύριο έχουν τοπικές συνελεύσεις και την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση των μπλόκων, όπου εκεί αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους. Υπάρχουν φωνές που μιλούν για κάθοδο με τα τρακτέρ στη Βουλή, στο Σύνταγμα και για ταυτόχρονους αποκλεισμούς εθνικών οδών σε όλη την Ελλάδα.